Καλημερίζω τον κύριο Παναγιώτη Δονή, ο κύριος Δονής, βουλευτής Πασόκ Κινάλ. Καλημέρα σας κύριε Δονή, καλή εβδομάδα. Σύντερο κεφάλαιος στα νέα σας καθήκοντα. Κάθε καλό εύχομαι. Και σας κάλεσα να συζητήσουμε, την περίφημη αυτή πια, πώς θα το πω έτσι, προσπάθεια να συγκλίνει η πολιτική τάξη προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό που υπόθηκε ως ιδιαιτερότητα από τον Πρωθυπουργό, δηλαδή το να έχουμε ιδιωτικά και στην Ελλάδα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πρώτα απ' όλα, το θεωρείτε ότι είναι ιδιαιτερότητα ελληνική η μη ύπαρξη μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ή όχι? Κοιτάξτε, η συνταγματική κατοχήρωση της, του κρατικού μονοπωλίου, ας το πούμε έτσι, στην ανώτατη εκπαίδευση, είναι μια, οπωσδήποτε, μια στοιχείο μιας ιδιοπροσωπίας. Θα πω το εξής. Νομίζω ότι η συζήτηση δεν πρέπει να αναλωθεί σε πολιτικές αντιπαραθέσεις, αλλά να είναι επικεντρωμένη σε μια γόνιμη, σε ένα γόνιμο αποτέλεσμα, το οποίο θα προκύψει μόνο μέσα από την κουβέντα. Το λέω γιατί είδα και το μοντέλο της ψήφου των αποδήμων, δηλαδή το μοντέλο της διανακοινώσεως συνένεσης για ένα θέμα το οποίο απαιτεί 200 ψήφους, δεν εντάσσεται δηλαδή σε αυτό που λέμε τρέχουσα πλειοψηφία, στους 151, στους 75, με μια αυστηρή νομική ακριβολογία. Και νομίζω ότι εδώ πέρα, αν πάμε με αυτή την κατεύθυνση, δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Γιατί... Τι συνέβη στην αναγγελία για την αλλαγή, εννοώ για να καταργηθεί. Τώρα γυρίζω στο προηγούμενο, σε αυτό που είπατε. Δηλαδή, θα αναζητηθούν κάποιες ψήφοι προκειμένου να αρθούν όλα εκείνα τα απαγορευτικά για να μπορούν οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό να ψηφίσουν. Ναι, κοιτάξτε. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Ναι. Ευτυχώς και το θέμα αυτό είναι δεδομένο και είναι και εκπεφρασμένο και το 2021 και το 2019. Όμως εδώ υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο το Σύνταγμα στο άρθρο 54 παράγραφος 4, που είναι μια πρωτοτυπία της αναθεώρησης του 2001, της συνενετικής αναθεώρησης της λεγόμενης, ζητάει 200 ψήφους. Μάλιστα. Για τα ζητήματα για τα οποία το Σύνταγμα ζητάει 200 ψήφους, πρέπει να υπάρχει και μια συζήτηση. Για ένα τέτοιο ζήτημα, στο οποίο πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση. Σας λέει ότι θα φέρνει το άρθρο και θα το δείτε. Μας λέει πάρτε το και μας το λέει στη δευτερολογία, στο τελευταίο λεπτό της, ως πυροτέχνημα. Δεν λέω ότι αυτό επηρεάζει την κρίση μας, λέω κάτι άλλο. Ότι να είναι πιο προσεκτική στην Νέα Δημοκρατία, γιατί αν το πάνε έτσι, δεν θα είναι πολύ καλά τα αποτελέσματα στο επίπεδο των συνενέσεων. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί κάπου θα χαλάσουμε τις καρδιές μας στη διαδρομή και με εμάς και με τα άλλα κόμματα. Άρα είστε, κολλάτε στο επί της διαδικασίας, σύντροφε, εκεί είστε. Δεν το λέω. Μα είδατε ότι το λέτε, αλλά αυτό εννοείται. Δεν το λέτε εμένα, αλλά αυτό εννοείται. Επί της διαδικασίας θα ήταν αν. Ανήγγειλε λοιπόν. Προσπαθούσαμε να συζητήσουμε πώς θα βρεθούμε και δεν βρισκόμαστε. Δεν είναι καμία εντύπωση, αλλά αναγγέλει ότι φέρνει ένα άρθρο που θα το διαβάσετε. Εδώ πέρα λέμε διανακοινώσεως. Δεν σας έβαλε πιστόλι στον κόλπο τα φορά να σας είπε ψήφισε το. Σας είπε ότι το φέρνω, αυτό είναι το άρθρο, διαβάστε το και ελάτε να μου πείτε. Α, δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Μισό λεπτό. Να δω εγώ μήπως δεν καταλάβω εγώ. Τι δεν καταλάβατε, ότι έρθε ένα άρθρο για το οποίο θα πείτε τη γνώμη σας, προφανώς. Όχι, καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ γιατί υιοθετείτε και από τη Νέα Δημοκρατία με αλφαγιώτα η λογική ΣΥΡΙΖΑ με ένα νόμο και ένα άρθρο, τουλάχιστον στο επίπεδο το ρητορικό. Τώρα παίζουμε. Κατά δεύτερον, έχουμε μια εκπαίδευση. Τώρα κάνουμε τα τρόλ, τώρα αυτοτρολαρόμεθα. Μα είναι μια επιτυχία, ξέρετε, η μεγαλύτερη επιτυχία κάποιου είναι να χρησιμοποιούν την ορολογία του αντίπαλή του και να γίνονται όμοιοι με αυτόν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι μια επιτυχία μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα. Να υιοθετεί τη ρητορική του Κυριάκου. Νομίζω το υποτιμάτε. Φέρνει ένα άρθρο για να πει ότι όλα αυτά με τα οποία δυσκολέψαμε τη ζωή των συμπατριωτών μας, οι οποίοι θα μπορούσαν να πάρουν το αεροπλάνο και να έρθουν να ψηφίσουν, τα καταργούμε. Ναι, και περιμένουμε τη συνένεση και τη αντιπολίτευση για να μαζέψουμε τις 200 ψήφους όπως θέλει το Σύνταγμα. Εμείς, όπως ξέρετε, είμαστε σε ένα ζήτημα αρχών, έχουμε μια πάγια θέση. Ωραία. Λοιπόν, αλλά εννοείται ότι θα δείτε και λέω τη διατάξη. Θα τη διαβάσετε τη διατάξη. Τώρα χάνουμε χρόνο από το άλλο θέμα που θα ναι, για να κάνω αυτό το κύκλο. Επειδή ξεκινήσαμε 16 κουβέντα. Ναι. Το λέω όχι για την ψήφο των αποδήμων τόσο, όσο γιατί αυτό είναι ένα κακό μοντέλο για να πα να κάνει συνταγματική αναθεώρηση ή να ζητήσει ευρύτερε συνενέσει.
των διανακοινώσεων και ελάτε να προσχωρήσετε στη θέση μου, η οποία ήταν δική σας θέση και εσείς με καλούσατε να το κάνω και τότε έλεγα ότι δεν θα το κάνω, αλλά τώρα που το λέω εγώ θα το δεχτείτε ως δικό μου και θα συμφωνήσετε, αυτά είναι παιδιαρίσματα. Δεν είναι σοβαρή. Καλά, τώρα δεν το καταλαβαίνω, αλλά και δεν θα μπω μέσα τόσο βαθιά στα κοινοβουλευτικά πραγματικά. Λοιπόν. Εγώ έχω ρωτήσει επανειλημμένως στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε ποια κατεύθυνση θέλουν να κινηθούν σε σχέση με το περιεχόμενο του αναθεωρημένου άρθρου 16. Γιατί υπάρχει η προτείνουσα Βουλή και υπάρχει και η αναθεωρητική Βουλή. Η Βουλή δηλαδή η οποία ψηφίζει το περιεχόμενο των ρυθμίσεων και σε πρώτο στάδιο τώρα. Δηλαδή είναι η Βουλή που λέει ποιες ρυθμίσεις πρέπει να αλλάξουν. Εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα με το άρθρο 110. Λέει 151 ή 180, 180 ή 151. Είναι το ζήτημα των εναλλασσόμενων πλειοψηφιών. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, σε ένα ζήτημα εναλλασσόμενων πλειοψηφιών, και ενώ όλος ο νομικός κόσμος δέχεται πια μετά και την ένσταση ΣΥΡΙΖΑ το 2019, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε περί δεσμεύσεως στην κατεύθυνση, ότι δεν υπάρχει νομική δέσμευση ως προς την κατεύθυνση αναθεώρησης. Πρέπει να δούμε το ζήτημα πολιτικά. Αν μπορεί να υπάρξει μια πολιτική συμφωνία ως προς το ποια θα είναι το αναθεωρημένο άρθρο. Ή αν δεν μπορεί να υπάρξει μια πολιτική συμφωνία, να δούμε. Γιατί τα μπουρδοκλώνετε τόσο πολύ, κύριε Δουδόνη. Δεν τα μπουρδοκλώνετε. Εγώ σέβομαι την επιστήμη σας. Χειροκροτώ το ότι είστε ένας νέος άνθρωπος σε αυτή την επιστήμη, αλλά τα μπουρδοκλώνετε από πολύ νωρίς. Να τα μπουρδοκλώσετε μεγαλώντας και ερχόμενος στη δική μου ηλικία, το καταλάβω. Αλλά γιατί το ρόλο αυτό το πράγμα. Είστε ναι. Δηλαδή, συμφωνείτε επί της αρχής, πάτε να το κουβεντιάσετε. Πάρα πολλά καλά πανεπιστήμια στον κόσμο. Βασικά, όλα τα καλά μη κρατικά πανεπιστήμια είναι και μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Δηλαδή, αυτά τα οποία θαυμάζει πολλές φορές η κυβερνητική πλειοψηφία, το Χάρβαρντ, το Στάνφορντ, η Οξφόρντ, το Κέμπριτζ, είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Και επίσης η λειτουργία τους δεν αποκλείει την ύπαρξη ενός καλού κρατικού πανεπιστημίου. Πολύ σωστά, δεν το συζητεί αυτό κανείς. Σε αυτό βεβαίως και είμαστε απολύτως σίγουροι. Μπράβο, και πολύ ωραία. Αλλά αν δίπλα σε αυτό έρθουν και κάποιοι άνθρωποι, ένας ή περισσότεροι, και πούν, βάζουμε τα κεφάλαιά μας για να κάνουμε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα βρίσκεται στο γεγονός ότι μπορεί να καταλήξουμε, αν δεν προσέξουμε στη διατύπωση της διάταξης και προς την πολιτική συμφωνία περί αυτήν, την οποία το καλύτερο είναι να συμμετάσχουν η ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία. Βεβαίως, ναι. Το τέλος της διαδρομής. Μάλιστα. Μπορεί να καταλήξουμε με διόροφα, με ορόφους στην Κάνιγκος, οι οποίοι να συνιστούν πανεπιστήμια. Μισό λεπτό, να το συζητήσουμε και αυτό. Βάζει όμως αυτή εξ αρχής μία αρχή. Υπάρχει μια αρχή που ελέγχει, που θα ελέγξει τα δεδομένα. Το πώς μπορεί να φτιαχτεί ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Είναι η αρχή που διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημίων. Η οποία λογικά θα είναι μια αρχή είτε διοικητική ανεξάρτητη. Πας πούμε ότι είναι ανεξάρτητη. Να την πούμε ανεξάρτητη, που είναι η μεγαλύτερη εγγύηση συνταγματικά και νομικά της ύπαρξης ανεξάρτητης. Θα έρθει μετά ο κύριος Φλωρίδης και θα μας πει ότι οι ανεξάρτητες αρχές δεν είναι ανεξέλεγκτες. Αν κάνει κάτι που δεν του αρέσει. Επειδή λοιπόν εδώ με τις ανεξάρτητες αρχές δεν έχουμε καλή σχέση. Ναι, τώρα μου πάτε αλλού όμως τώρα. Τώρα μου λέτε ότι δεν έχετε εμπιστοσύνη. Κύριε Δουδόνη, ένα. Εγώ δεν έχω αντίρρηση, αλλά δεν ξέρω, εκεί φαίνεται ότι έχετε κολλήσει διάφορα κολλήματα που υπάρχουν μέσα στο κοινοβούλιο. Ας κουβεντιάσουμε ένα-ένα τα θέματα. Μην πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο. Λέω λοιπόν ότι η σχέση της κυβέρνησης με τις διάφορες αρχές είναι πολύ προβληματική και το λέω πολύ καλό. Δηλαδή αυτή η αρχή. Όπως το λέει όλος ο νομικός κόσμος. Μισό λεπτό, αφήστε τον νομικό κόσμο τώρα. Τα λέει εγώ, σεβόμαστε και τον νομικό κόσμο. Δηλαδή δεν αποδέχεστε ότι αυτή η αρχή δεν λειτουργεί σωστά, αυτό μου λέτε. Μισό λεπτό. Έχετε στοιχεία ότι δηλαδή αυτή η αρχή που θα διασφαλίσει. Ακριβώς αντίθετο, λέω κύριε Πρωτοστάτη. Λέω ότι αν λειτουργεί σωστά μπορεί να ενοχλήσει την κυβέρνηση. Αυτό είναι το ζήτημα. Και η κυβέρνηση. Μα η κυβέρνηση τη βάζει. Εδώ έρχεται ένα νέο ζήτημα. Ότι αν είναι διορισμένη από την κυβέρνηση, και πάλι δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα κινηθεί στην κατεύθυνση να έχουμε καλά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Δηλαδή, αυτή η αρχή σήμερα ελέγχει τα πανεπιστήμια. Άρα τα απορίσματα που βγάζει για την ύπαρξη των κρατικών πανεπιστημίων. Μισό λεπτό. Συγκεκριμένη. Είπα το εξής. Λέω ότι επειδή αναφερθεί. Μα αλλά δεν θα μπει άλλη, θα μπει συγκεκριμένη. Ωραία. Την οποία εκ των προτέρων λέτε δεν την εμπιστεύω, γιατί δεν ξέρω ποια θα είναι τα μέλη. Αν τα μέλη είναι νεοδημοκράτες, αν θα του βάλει ο Μητσοτάκης, θα του βάλει ο Πιερακάκης, δεν ξέρω ποιο θα του βάλει. Γιατί πάντα μενεύεται αυτά που λέω. Εγώ καταρχάς πιστεύω ότι οι αρχές
είναι μια βασική αρχή, είναι μια βασική λειτουργία του κράτους. Και ιδίως η σοσιαλδημοκρατία πιστεύει πάρα πολύ στις αρχές. Είτε είναι διοικητικές, είτε είναι ανεξάρτητες. Ναι. Λοιπόν, πρώτος. Κύριε Δουδονή, αυτή την αρχή που βάζει το κράτος την εμπιστεύεστε, ναι ή όχι? Γιατί το κάνουμε κωμωδία? Εγώ πιστεύω τα πάντα. Δηλαδή. Η κυβέρνηση δυστυχώς δεν εμπιστεύεται καθέναν ο οποίος δεν συμφωνεί μαζί της. Άλλο λέω λοιπόν. Και μα δεν λέω. Υπόθηκε κάτι τέτοιο. Γιατί κάνετε, γιατί κάνετε συζήτηση με τη λογική της μαύρης διαφήμισης? Μην το ακυρώνετε αφού δεν την ξέρουμε. Δηλαδή η επιτροπή αυτή υπάρχει και μα εγκρίνει τη λειτουργία των κρατικών πανεπιστημίων. Δεν μπορεί να είναι καλή εκεί και να είναι μυστήρια σε ό,τι αφορά στα ιδιωτικά. Γίνεται? Δεν γίνεται? Λέω κάτι πολύ διαφορετικό. Λέω ότι η σχέση της κυβέρνησης με τις διάφορες αρχές οι οποίες δεν κάνουν αυτό που τους αρέσει σε κρίσιμα... Μα είναι γενικό θέμα αυτό τώρα. Είναι προβληματικό. Μα είναι γενικό θέμα, δεν αφορά τη συζήτησή μας. Μα μισό λεπτό. Εδώ πέρα λέμε να έχουμε μια υπερνομοθετική, δηλαδή μια συνταγματική κατοχήρωση του τρόπου με τον οποίο θα λειτουργεί μια αρχή. Αυτό δεν αντιπροτείνατε στο γεγονός ότι μπορεί η διάταξη να είναι πολύ γενική και να ανοίξει την πόρτα σε έναν όροφο στην Κάνικος να κάνει το πανεπιστήμιο? Όταν φτάσαμε ακόμη εκεί, είπαμε ότι θα υπάρχει μια επιτροπή. Λέω. Αυτή η επιτροπή θα ελέγχει. Αλλά να πάρω και την εκδοχή. Το ότι ας πούμε στο ξεχύλωμα, ας πούμε ότι υπάρχει και αυτό που δεν θα επιτραπεί να υπάρχει. Θα το επιλέξει ή δεν θα το επιλέξει κάποιος? Ποιο είναι το πρόβλημα αυτό, δεν αντιλαμβάνομαι. Το κρατικό πανεπιστήμιο είναι κρατικό πανεπιστήμιο, το μη κρατικό είναι μη κρατικό και θα έρθει και ένα ή δύο ή δεν ξέρω πόσο μπορεί να σηκώσει μια αγορά όπως η ελληνική. Θα έρθουν, αν έρθουν, δεν το ξέρει κανείς, και ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία θα ελέγχονται όπως ελέγχεται το κρατικό πανεπιστήμιο ως προς τη λειτουργία του. Για να μην είναι ενός ορόφου, πανεπιστήμια ενός ορόφου, για στα οποία δεν θα πάει να γραφτεί ο άλλος. Δηλαδή, αν το πανεπιστήμιο ενός ορόφου σου ζητάει και ένα κάρο δίδακτρα, δεν είναι χαζός ο άλλος να πάει να πει, με συγχωρείτε, μην υποτιμούμε τόσο πολύ τους συμπολίτες, συμπατριώτες μας, να πάνε να δώσουν τα λεφτά τους για πανεπιστήμιο ενός ορόφου. Ακούω το επιχείρημά σας. Επανέρχομαι όμως στο γεγονός ότι καταρχάς εμείς λέμε ότι η έννοια του κρατικού μονοπωλίου μπορεί να αναθεωρηθεί και να πάμε σε μια λογική μη κρατικών πανεπιστημίων. Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό. Ωραία. Γιατί πρέπει να δημιουργηθεί και μια πλειοψηφία στη Βουλή, η οποία φαντάζομαι δεν θέλει η κυβέρνηση να προέρχεται από την νίκη ή από τους Σπαρτιάτες, γιατί τότε θα πάμε στη λογική ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν υπάρχουν καλές και κακές ψήφοι. Λοιπόν, επειδή λοιπόν πρέπει να πάμε σε μια συγκροτημένη μεταπλειοψηφία, όπως ζητάει και η ίδια η διαδικασία της αναθεώρησης, πρέπει να συζητήσουμε. Αν είναι να συζητήσουμε όμως, πρέπει να συζητήσουμε. Όχι να μας καλεί η κυβέρνηση να προσχωρήσουμε στη θέση της, διότι αν πάει έτσι. Μα ποιος το είπε αυτό? Με συγχωρείτε, ποιος σας είπε, έλα και. Μισόλτο, μου χρησιμοποιείτε ξανά το επιχείρημα ότι μας βάζει η κυβέρνηση την πιστόλα. Δεν είδε η κοινωνία, κύριε Δουδονή, μην πέσετε στο λάθος των Σιριζέων. Καμία με τους οποίους αντιμετωπίσατε πριν από κάποια χρόνια με αποτελεσματικότητα. Οι Σιριζέοι έλεγαν ότι έξω τώρα χιονίζει. Μην πάτε στη λογική του έξω χιονίζει, γιατί έξω έχουμε ζέστη και έρχεται καύσωνας. Δεν είμαστε στο χιονίζει και νύχτα. Σε ζητήματα κορυφαίας σημασίας όπως είναι. Μα μου λέτε, μου επικαλείστε ένα περίστροφο ότι σας βάζει η κυβέρνηση που ακόμη δεν το είδε. Δηλαδή δεν είδαμε το σχέδιο νόμου, δεν είδαμε τίποτα. Ψήφου των αποδήμων, του τρόπου με τον οποίο ανακοινώθηκε. Και λέω ότι αν πάμε... Τι ανακοινώθηκε, κύριε Δουδονή? Κύριε Δουδονή, μην παίζετε με την κοινωνική. Δεν σας βγάλει σε καλό κόμμα, εννοώ. Όχι μόνο εσάς προσωπικά, ως κόμμα. Μην παίζετε με την κοινή λογική. Μην τσαταλιάζετε τους ανθρώπους. Σας είπε με ένα άρθρο, θέλω να άρω όλες τις, όλα τα εμπόδια για να ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Δεν είπε τίποτα άλλο. Δεν είπε, έλα εδώ με το ζόρι, Ανδουλάκη, και ψήφισε. Και άλλωστε θα σας δώσει να διαβάσετε και ένα ρημαδό άρθρο, το οποίο αν δεν συμφωνήσετε θα βγείτε στην ελληνική κοινωνία και θα πείτε για αυτούς και για αυτούς τους λόγους δεν συμφωνούμε. Εμείς έχουμε συμφωνήσει το 2021 στο ζήτημα. Ωραία, γιατί το κάνουμε θέμα τώρα? Γιατί έχουμε χάσει 10 λεπτά συζητώντας τον ευθυδιασμό που νιώσατε από τον μήπως υπάρχουν άλλα ζητήματα, ότι δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε? Γιατί αυτό το δέχομαι, ότι δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω και μου τη σπάει ως επιχείρημα. Αυτός ο σπασίκρας πρωθυπουργός, γιατί στο επιχείρημά μου να κτίσω 150.000 διαμερίσματα μου λέει και πόσο θα κοστίσει αυτό και με αφήνει σύξυλο. Αυτό το καταλαβαίνω. Έκανα έναν πολύ ωραίο μαθηματικό υπολογισμό με 1.000 ευρώ τετραγωνικό, που αν κάνετε τη διαίρεση
προκύπτει τη θεωρία ότι οι κοινωνικές κατοικίες θα είναι μεταξύ 100 και 150 τετραγωνικών εκάστη. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι η μέση κατοικία ενός φτωχού ανθρώπου είναι 100 με 150 τετραγωνικά. Αν ο άνθρωπος αυτός έχει και δύο παιδιά, τα 100 τετραγωνικά είναι ένα συμβατό διαμέρισμα να ζει ένας άνθρωπος μια οικογένεια τεσσάρων ανθρώπων. Πού πρέπει να ζουνε, στα 40 ή στα 50. Να θυμίσω, καταρχάς ο μέσος όρος του 100 με 150 είναι 125, αλλά πάμε παραπέρα. Ναι. Να θυμίσουμε ότι σε αυτό περιλαμβάνονται και οι φοιτητικές κατοικίες και οι κατοικίες για νέα ζευγάρια. Άρα θεωρεί ότι ένας μέσος φοιτητής ζει σε ένα σπίτι 120 τετραγωνικά. Μπορεί οι φοιτητές που ξέρουν να ζουν σε τόσα τετραγωνικά, δεν ξέρω. Εγώ πάντως όταν ήμουν στην Αγγλία ζούσα σε 36. Λέω. Ναι, πρέπει να κλείσω. Λοιπόν, για το άρθρο 16, λοιπόν, για να Δεν δε μπορώ να. Όχι, πρέπει να κλείσω. Έχω παραβιάσει τον χρόνο, πρέπει να κλείσω. Θα σας καλέσω εκ νέου. Οι πανεπιστημίου δεν μας βρίσκει αντίθεση. Πρέπει να υπάρχουν όμως εγγύσεις και ασφαλιστικές δικλείδες. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν θα έρθω, θα συζητήσουμε όλα. Καλημέρα σας.